Κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο της εγκληματικότητας, άγριες συμμορίες αλλοδαπών έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων των βορείων προαστίων. Οπλισμένοι με μαχαίρια εισβάλλουν σε σπίτια μέρα μεσημέρι και χωρίς δισταγμό βασανίζουν, ξυλοκοπούν και ληστεύουν συνήθως τις γυναίκες ιδιοκτήτριες. Άγριες συμμορίες αλλοδαπών έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων των βορείων προαστίων. Οπλισμένοι με μαχαίρια εισβάλλουν σε σπίτια μέρα μεσημέρι και χωρίς δισταγμό βασανίζουν, ξυλοκοπούν και ληστεύουν τους ιδιοκτήτες. Πρώτη στη λίστα του τρόμου βρίσκεται η συμμορία των ληστών με τα μαχαίρια. Τα μέλη της συμμορίας δίνουν τις τελευταίες μέρες σε Χαλάνδρη και Εκάλη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ευθύνονται για την άγρια επίθεση που δέχτηκε η σύζυγος γνωστού γιατρού όταν εισέβαλαν στο σπίτι και ανηλαιώς την έκαψαν με το ηλεκτρικό σίδερο στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια για να τους αποκαλύψει την κρυψώνα των κοσμημάτων της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ίδια συμμορία λίγες μέρες αργότερα είχε εισβάλει σε βίλα επιχειρηματία εδώ στην οδό Καστρίου στην Εκάλη. Εκείνη την ώρα βρισκόταν μόνη της μέσα στο σπίτι η οικιακή βοηθός, η οποία αντιλήφθηκε τους δράστες και άρπαξε ένα μαχαίρι. Μάλιστα, τραυμάτισε τον έναν από αυτούς όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Γεωργιανό δράστη, η φωτογραφία του οποίου δημοσιεύει η εφημερίδα Πρώτο Θέμα, σε νοσοκομείο όπου είχε καταφύγει μετά τον τραυματισμό του. Μάλιστα, ταυτοποιήθηκε μαζί του το γενετικό υλικό που είχαν συλλέξει από τις εισβολές στα δύο σπίτια και το συνέλαβαν. Η αστυνομία αναζητεί και τους σκληρούς κακοποιούς μιας άλλης συμμορίας με πλούσια δράση σε βίαιες ληστείες. Οι φωτογραφίες των τριών ληστών από την Αλβανία, που τους τελευταίους 6 μήνες έχουν σαρώσει τη μισή Ελλάδα, δόθηκαν στη δημοσιότητα. Από Κόρινθο έως Αλμυροβόλου κατηγορούνται για δύο εισβολές τρόμου σε σπίτια. Προσποιήθηκαν ακόμη και τους εργάτες οδοποιίας με φωσφορούχα γυλαίκα και κρατούντα σημαίακια για να ληστέψουν με όπλα οδηγό φορτηγού. Μια ακόμη συμμορία που βάζει στο στόχαστρο ηλικιωμένους και εισβάλλει στα σπίτια τους δράσει στην Αγία Παρασκευή, την Πεντέλη και το Ψυχικό. Σύμφωνα με τα θύματα, πρόκειται για νεαρούς αλλοδαπούς που χτυπούν νυχτερινές ώρες φημώνοντας και δένοντας τους ηλικιωμένους για να τους ληστέψουν. Παρόμοια μέθοδο χρησιμοποιεί στα νότια προάστια σπήρα κακοποιών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι δράστες επιλέγουν πολυτελείς κατοικίες ερημικές τοποθεσίες Βουλιαγμένης και της Αρονίδας και εισβάλλουν κρατώντας Καλάσνικοφ. Σύμφωνα με την αστυνομία, το 2013 στην Αττική έγιναν 610 επιθέσεις και ξυγνιάστηκαν οι 117. Υπάρχει σαφής μείωση των ληστείων, εκτιμούν οι αξιωματικοί, ωστόσο το πρόβλημα δημιουργείται από τις άγριες συμμορίες. Αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, συμμορία από αφρικανικές χώρες επιτέθηκε, χτύπησε ανελέητα και λίγο έλειψε να στραγγαλίσουν με ένα κομμάτι καλώδιο την ιδιοκτήτρια καταστήματος με αντίκες στο Παγκράτη για λίγα ευρώ.